μας και ο προπονητής της Χαλανδρίου, ο κύριος Δημήτρης Παπασπύρου, coach, προσπαθήσατε χωρίς να γίνουν οι μεγάλες φάσεις λόγω της νευρικότητας που υπήρχε. Δεν είναι καλό το αποτέλεσμα, 0-0, τερματίζεται στην τρίτη θέση και δυστυχώς αποχαιρετάτε τη σεζόν. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι και για την πορεία σας στα παράζ. Όσον αφορά για το παιχνίδι, όντως ήταν ένα νευρικό παιχνίδι, σίγουρα άγχος και από τις δύο πλευρές. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο καλύτερη η Αγία Παρασκευή. Στο δεύτερο εμείς μπήκαμε πολύ πιο δυνατά, αλλά όσο περνούσε η ώρα μέναμε από δυνάμεις. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια, τους αξίζουν έτσι στους ποδοσφαιριστές. Γενικά θεωρώ ότι όσοι δουλεύουν στον οργανισμό της ομάδας της ΑΕ Χαλανδρίου πρέπει να είναι ευτυχισμένοι, γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για πρώτη φορά ξεσηκώσαμε τον κόσμο και έκανε μετά από πάρα πολλά χρόνια η ομάδα πολύ καλή πορεία. Τελειώνοντας τώρα το μίνι τουρνουά κατά κάποιο τρόπο, πιστεύω ότι για μας τύχησε πάρα πολύ η ήττα εντός έδρας με την Αγία Παρασκευή. Ένα παιχνίδι που ήταν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, πρώτο ημίχρονο ήταν Αγία καλύτερη και στο δεύτερο που ήμασταν εμείς, εκεί που είχαμε 3-4 πάρα πολύ καλές καθαρές ευκαιρίες να το γυρίσουμε κιόλας, σε μία φάση που έκανε Αγία πέτυχε γκολ. Και πέρα από αυτό, όσοι ήταν στο γήπεδο, για να λέμε και αλήθειες, πληρώσαμε και την τραγική διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα, γιατί δεν είναι μόνο το σφύριγμα του πέναλτι, που όλη τη βδομάδα ήθελαν να μας τρελάνουν ότι βρήκε μπούτι στήθος αυτή, καθαρό χέρι. Γενικώς η διαιτησία ήταν κακή σε αυτό το παιχνίδι και πληρώσαμε για ένα βαθμό, γιατί αν είχαμε έστω και ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι θα ερχόμασταν εδώ εμείς πλεονέκτημα στο χ και όλα αυτά ήταν διαφορετικά. Δυστυχώς αυτά έχει μπάλα. Είπαμε ότι πληρώσαμε το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας και τελικά, όπως έδειξε η πορεία και η βαθμολογική συγκομιδή, πληρώνουμε αυτό το παιχνίδι. Κότς, τι δεν πήγε καλά εκτός από το παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή, το εντός έδρας παιχνίδι, και το Χαλάνδρι δεν μπόρεσε να καταφέρει να τα κόψει το ένα από τα δύο εισιτήρια. Είχατε πει πολλές φορές ότι είχατε ένα κοντό ρόστερ, αλλά νομίζω μπορείτε να εστιάσετε σαν προπονητής, καθώς ζήσατε την ομάδα τους τελευταίους μήνες και της δώσετε μια νέα πνοή, αφού κατάφερε να κόψει πρώτο το νήμα στο διάρκειο όμιλο της ΑΕΠΣΑ. Αλλά θέλουμε να μας κάνετε ένα σχόλιο για το ότι δεν πήγε καλά στα μπαράζ. Ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά, έχοντας καλή συγκομιδή στα εκτός έδρας, στο πρώτο παιχνίδι, το εντός έδρας Κυριάκο, ξαναλέω, ενώ υπήρχε η φλόγα και η δίψα για να πάρουμε το παιχνίδι, ήμασταν άτυχοι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως, ξαναλέω, δεν θέλω να λέω τα ίδια, πέρα από την ατυχία που μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι, είχαμε και τον κακό το δαίμονα και δυστυχώς λυγίσαμε. Όπως και σήμερα όμως μπορώ να πω ότι τελικά ο Τζαβίδας δεν μπορούσε να αγωνιστεί, άλλαξα όλη την άμυνα και επειδή από την πρώτη μέρα που ήρθα η ομάδα διαθέτει πολύ καλό υλικό και ένας από αυτούς είναι ο Νίκος ο Καρδάμης, ο οποίος είναι επιθετικά, μου δίνει πάρα πολλές επελάσεις και κινήσεις, σέντρες, βοηθάει πάρα πολύ την επιθετική οργάνωση της ομάδος. Σήμερα αναγκάστηκα να τον βάλω στόπερ, έτσι, και να μην έχω την επιθετική πνοή που μου δίνει με τα ανεβοκατεβάσματα της δεξιάς πλευράς και τα βγαλσίματα που βοηθάει πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Βλέπουμε ότι προσπαθούμε με τους παίκτες που έχουμε. Ήθελα να κάνω μετά μια στοική αλλαγή με τον Κούντου. Την ώρα που ήθελα να βγάλω άλλον, ο Κούντου μου ζήτησε αλλαγή. Δυστυχώς αυτά επηρεάζουν κάποιες ομάδες που στηρίζονται στους συγκεκριμένους παίκτες. Και κρίμα, γιατί πιστεύω ότι άξιζε η ομάδα του Χαλανδρίου να περάσει την επόμενη φάση. Κότς, η επόμενη μέρα για το Χαλάνδρι ποια θα πρέπει να είναι? Είστε ένας πολύ έμπειρος προπονητής, έχετε δημιουργήσει πολλές ομάδες από την αρχή και έχετε κάνει πολύ καλές πορείες. Πώς θα πρέπει να χτίσει το Χαλάνδρι για να είναι ανταγωνιστικό και να έχει μια πολύ καλή πορεία και στο ερχόμενο πρωτάθλημα? Πιστεύω ότι οι κύριοι που αποτελούν το ΔΣ, αλλά κυρίως ο κύριος Στανσάς και ο κύριος Αλαφούζος, πρέπει πάνω στη φετινή πορεία να χτίσουν την επόμενη χρονιά. Έχει μπει η βάση φέτος, πιστεύω, έτσι. Και θεωρώ ότι μόλις περάσουν οι γιορτές θα γίνουν κάποιες συζητήσεις και πρέπει, αν θέλουν, να συνεχίσουν αυτό που έγινε φέτος, να κάτσουν όρημα και ήρεμα, να πάρουν αποφάσεις και να δώσουν συνέχεια, γιατί είναι κρίμα το Χαλάνδρι. Έχει πάρα πολλά χρόνια να κάνει την υπέρβαση. Μια χρονιά πήρε το κύπελο εδώ στην Αθήνα
Και εκεί που έπρεπε να χτίσει πάνω σε αυτό, αν θυμάσαι καλά, την επόμενη χρονιά κινδύνευσε να πέσει και τελικά έπεσε μια χρονιά. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει το ίδιο και πρέπει οι άνθρωποι του Χαλανδρίου στην επόμενη μέρα και πάνω σε αυτή τη φετινή επιτυχία να χτίσουν, να βάλουν το παραπάνω λιθαράκι που λέμε για να κάνει την άνοδο του χρόνου η ομάδα. Ο Δημήτρης Παπασπύρου είναι πρόθυμος να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας? Πρέπει να συζητήσουμε κάποια θέματα με τη διοίκηση, έτσι, και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει επιθυμία και στα θέλω μου και σε όλα αυτά που έχουμε κάνει κατά καιρούς κάποιες συζητήσεις, δεν υπάρχει θέμα. Θα δούμε τώρα, πρέπει να περάσουν οι γιορτές, να ηρεμήσουμε λίγο και αφού το ανέφερα, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και καλή επιτυχία στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής στα Μπαράζ. Κότσο, κατά τη γνώμη σου, ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στα Μπαράζ? Δεν αλλάζω. Έχω αυτό το κακό ότι πριν λέω τα πάντα, θυμάστε πολύ καλά, είχα πει ο Άρης Πετρούπολης. Και από εκεί πέρα οι άλλες τρεις ομάδες έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Ο Χολαργός, επειδή μπορεί να μπει και τελευταία στιγμή, το είδε κάπως διαφορετικά. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εμείς και η Αγία Παρασκευή λίγο πολύ είμαστε στο ίδιο κομμάτι. Οι λεπτομέρειες του πρώτου αγώνα έκριναν την άνοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλό Πάσχα σας και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά επίσης, να είστε πάντα καλά.